εγώ να πάει. Να. Τέλεια. Καλησπέρα σε όλους. Ονομάζομαι Κουντουρά Σωτήρης. Είχα, να πω την αλήθεια, κάποιους ενδιασμούς για την παρουσίαση, δεδομένου ότι δεν είμαι επαγγελματίας φωτογράφος. Παρ' όλα αυτά, το πάθος μου για κατάδυση και για φωτογραφία υπάρχει αρκετά χρόνια τώρα. Και ήθελα να παρουσιάσω τη δική μου οπτική και τον τρόπο που εγώ, εμένα έχει βολέψει, ας το πούμε, και τραβάω κάποιες φωτογραφίες υποβρύχια τοπία και υποβρύχια και ζώα τα οποία ζουν στη θάλασσα. Τώρα θα κάνω ένα share screen την παρουσίαση. Μισό λεπτάκι. Δεν ξέρω, Χρήστο, αν βλέπετε την παρουσίαση, την πρώτη διαφάνεια. Ναι, φαίνεται κανονικά. Ωραία, τέλεια. Μισό λεπτάκι. Ωραία. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, εννοείται όποιος θέλει να ρωτήσει κάτι και μπορώ να το διαφωτίσω, εννοείται μπορεί να με διακόψει και να το συζητήσουμε. Οπότε αυτό που έλεγα είναι ότι το όνομά μου είναι Κουντουρά Σωτήρης. Είμαι αυτοδίδακτος ερασιτέχνης φωτογράφος και παράλληλα ασχολούμαι και με την αυτόνομη κατάδυση. Να πω εξ αρχής ότι έχει αρκετή διαφορά η αυτόνομη από την ελεύθερη κατάδυση και η πιο βασική διαφορά είναι ότι στην αυτόνομη έχουμε άπλετο χρόνο να τραβήξουμε τις φωτογραφίες μας, να φτιάξουμε τις ρυθμίσεις μας όπως μας βολεύει. Οπότε εγώ θα επικεντρωθώ περισσότερο στην αυτόνομη κατάδυση. Στόχος της παρουσίασης είναι να δείξω τον τρόπο που εγώ ξεκίνησα να φωτογραφίζω υποβρύχια θέματα, όπως μικροσκοπικούς οργανισμούς, αλλά και μεγαλύτερα θέματα όπως τοπία κτλ. Ξεκινώντας την παρουσίαση, σωτάκι, ωραία. Συγγνώμη. Θα ήθελα να αναφερθώ ότι πολύ σημαντικό κομμάτι είναι οι δεξιότητές μας ως αυτόνομοι δίτες. Αρχικά αυτό είναι σημαντικό για ποιο λόγο? Για την ασφαλειά μας. Κατά δεύτερον, είναι σημαντικό για την ασφάλεια και προστασία του περιβάλλοντος, το οποίο θα αναφερθώ και λίγο αργότερα. Και φυσικά, όσο μεγαλύτερη εμπειρία έχουμε σαν δίτες και μπορούμε να ελέγχουμε τις κινήσεις μας κάτω από το νερό, τόσο μεγαλύτερη άνεση έχουμε και ηρεμία, έλλειψη στρες κτλ. Να φωτογραφίσουμε πολύ καλύτερα κάποιο θέμα το οποίο μας ενδιαφέρει. Επίσης, η ηρεμία επηρεάζει πάρα πολύ και την συμπεριφορά των ζώων κατά το νερό, έτσι ώστε να μπορούμε να τα κρατάμε σε μια ήρεμη κατάσταση, αφενός για να μην τα ενοχλούμε, αλλά για να μπορούμε να τραβήξουμε μια καλύτερη φωτογραφία από πιο κοντά. Θα δούμε και στην πορεία ότι είναι σημαντική η απόσταση. Τώρα, για το κομμάτι της κατάδυσης, πώς μπορούμε να πάρουμε αυτές τις δεξιότητες και αυτή την εμπειρία? Μέσω πιστοποιημένων καταδυτικών κέντρων και δασκάλων. Υπάρχουν διάφορες σχολές διαφορετικές. Μπορεί ο καθένας να απευθυνθεί εκεί και να ξεκινήσει την πορεία του στην αυτόνομη κατάδυση. Ένα βασικό στοιχείο στην υποβρύχια φωτογραφία είναι ο σεβασμός στο περιβάλλον. Το κάθε οικοσύστημα έχει τις ισορροπίες του και είναι σημαντικό η παρουσία μας εκεί να μην δημιουργεί προβλήματα στα είδη που ζουν στην περιοχή. Ένα συχνό φαινόμενο είναι η διατάραξη των ζώων από δίτες μέσω ακουμπήματος ή κυνηγητού κτλ. Αλλά και η καταστροφή του βυθού από κακή πλειστότητα του δίτη. Στο βωμό μιας καλής φωτογραφίας δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πως αυτό που θαυμάζουμε και θέλουμε να κρατήσουμε σαν μνήμη μέσω μιας φωτογραφίας δεν μας ανήκει και είμαστε υποχρεωμένοι να το σεβόμαστε και να το επιτρέψουμε να συνεχίσει τον κύκλο ζωής του ανεπηρέαστο από την παρουσία μας. Η φωτογραφία, αυτή είναι η δική μου άποψη τουλάχιστον, εάν κάπου προσφέρει στην βιοποικιλότητα, είναι πως παρουσιάζει στο ευρύ κοινό εικόνες που δεν είναι εύκολο να αντικρίσει κάποιος, εάν δεν καταδύεται. Έτσι, ευαισθητοποιεί τον κόσμο για τη ζωή της θάλασσας,
αλλά και δημιουργεί το ενδιαφέρον να ασχοληθούν και να ανακαλύψουν όλο και περισσότερο τη θαλάσσια βιοποικιλότητα και κατ' επέκταση να αναπτύξουν και να βοηθήσουν στην προστασία της. Συνεχίζουμε στο κομμάτι του εξοπλισμού που είναι πολύ βασικό. Τώρα, ο εξοπλισμός, όπως και για τη φωτογραφία έξω από το νερό, έτσι και για την υποβρύχια φωτογραφία, οι επιλογές που έχουμε είναι άπειρες, σε διαφορετικά οικονομικά επίπεδα και για όλη την γκάμα φωτογραφίας ή βίντεο. Εγώ θα αναφερθώ κυρίως για το κομμάτι της φωτογραφίας. Οπότε αρχικά στον εξοπλισμό ξεκινάμε με περιέχεται η κάμερα, στην οποία υπάρχουν οι action κάμερες, οι compact και οι DSLR, στις οποίες DSLR υπάρχουν και οι full frame, οι mirrorless κτλ. Αφού έχουμε λοιπόν την κάμερα, χρειαζόμαστε, εάν μάλλον η φωτογραφική μας μηχανή είναι DSLR, δηλαδή μια μηχανή με αποσπόμενο φακό, εκεί έχουμε διαφορετικών ειδών φακών. Φακούς οι οποίοι είναι ιδανικοί για να φωτογραφίζουμε μικροσκοπικά αντικείμενα όπως γυμνοβράχια για παράδειγμα. Ας το πούμε είναι σαν γυμνοσάλια και στις θάλασσες, οι οποίοι πολλές φορές είναι κάποια χιλιοστά. Έχουμε τους γενικούς φακούς, έχουμε τους πιο ευρυγόνιους και έχουμε και τους υπερευρυγόνιους, τους fisheye. Αυτά αφορούν τις κάμερες με αποσπόμενους φακούς. Οι Action και οι Compact, όπως θα δούμε και στην πορεία, δεν έχουν αυτή την επιλογή. Οπότε, αφού έχουμε την κάμερα, έχουμε τους φακούς, τι χρειαζόμαστε, το housing. Το housing είναι ας το πούμε, η συσκευή η οποία καλύπτει τη φωτογραφική μας μηχανή και της δίνει τη δυνατότητα να την βάζουμε στο νερό χωρίς να χαλάει. Τα housing έχουν πολλές δομές. Θα αναφερθούμε και σε αυτά σε λιγάκι. Μετά έχουμε τον dome. Το dome είναι ουσιαστικά το κομμάτι αυτό το οποίο ας το πούμε, μπαίνει μπροστά στο housing, πάλι για τις κάμερες οι οποίες αφορούν τις DSLR που αλλάζουν τη φακή τους, έτσι ώστε με τον κάθε διαφορετικό φακό πηγαίνει και ένα διαφορετικό dome, έτσι ώστε να χωράει μέσα στο προστατευτικό ας το πούμε, κάλυμα. Το dome είναι αυτό που βλέπουμε στην κάτω φωτογραφία της μεγάλης DSLR κάμερας, το γυάλινο κομμάτι μπροστά από το φακό. Και τέλος έχουμε στο κομμάτι του εξοπλισμού τον φωτισμό, ο οποίος συνήθως είναι κάποια flash, μπορεί να είναι κάποια προβολέας και ένα ακόμα στοιχείο είναι η απλή φακή. Τώρα, συνεχίζοντας, ένα ακόμα πολύ βασικό στοιχείο είναι η επιλογή του θέματος, που από εκεί για μένα ξεκινάει και οι επιλογές που θα κάνουμε στον εξοπλισμό μας, πάντα βέβαια σε συνάρτηση με την οικονομική μας δυνατότητα και τις ανάγκες μας. Οπότε, πριν από όλα τα τεχνικά ζητήματα, η ουσία είναι η ικανοποίηση του ατόμου μέσα από τη φωτογραφία και αυτό αφορά τις συνθήκες και το θέμα. Εάν οι συνθήκες είναι βολικές και άνετες, έχουμε και τη διάθεση και τον χρόνο να επιλέξουμε το θέμα που μας αφορά. Προσωπικά χωρίζω τα θέματα που φωτογραφίζω εγώ ίδιος σε δύο κατηγορίες. Σε αυτή την κατηγορία που απαιτεί φωτογράφηση μικροσκοπικών θεμάτων, όπως τα γυμνοβράχια ή κάποιες μικρές γαρίδες ή κάποιες λεπτομέρειες σε ψάρια ή σε μαλάκια ή σε κοράλια. Και στη φωτογράφηση μεγάλων θεμάτων, όπως για παράδειγμα, εάν είναι τοπία, μπορεί να είναι κάποιοι βράχοι, κάποια ναυάγια, αλλά και καρχαρίες, μεγάλα πελαγίσια ψάρια, κοιτώδη κτλ. Βέβαια, εγώ ο λόγος που διαχωρίζω αυτές τις δύο κατηγορίες είναι γιατί πριν από κάθε κατάδυση επιλέγω τι φακό θα χρησιμοποιήσω, γιατί προφανώς ενώ είμαι στο νερό δεν μπορεί να γίνει αλλαγή των φακών, οπότε από πριν, αναλόγως με το μέρος που θα καταδυθώ, επιλέγω και το τι είδος της φωτογραφίας θα ακολουθήσω. Τώρα, το ίδιο θέμα μπορεί να φωτογραφηθεί με πολλούς τρόπους, με διαφορετικούς φωτισμούς, αλλά και τεχνικές, και να μας δώσει τελείως διαφορετικό αποτέλεσμα. Προσωπικά, μ' αρέσει οι ευρυγόνιες φωτογραφίες μου να λένε μια ιστορία και οι φωτογραφίες μάκρο, δηλαδή οι φωτογραφίες μικρών θεμάτων, να αποθανατίζουν είτε τις λεπτομέρειες ενός μικροσκοπικού θέματος που δεν θα ήταν ορατές με γυμνό μάτι, είτε να έχουν μια ιδιαίτερη αισθητική μέσω του φωτισμού. Θα δούμε κάποια παραδείγματα αργότερα.
Εδώ, για παράδειγμα, βλέπετε μια φωτογραφία η οποία έχει τραβηχτεί με φύσα ή φακό σε κάποια σπήλαια στην Κρήτη, στην οποία, κατά δική μου άποψη, τέλος πάντων, διαδραματίζεται μια ιστορία εξερεύνησης, οπότε αυτό είναι και το συνέστημα το οποίο ήθελα να αποτυπώσω στη φωτογραφία. Τώρα, όσον αφορά τις φωτογραφικές μηχανές, όπως προαναφέραμε, υπάρχουν πολλές επιλογές. Θα αναφερθώ σε αυτές χωρίζοντάς τις σε τρεις βασικές κατηγορίες. Έχουμε λοιπόν τις action camera, όπως για παράδειγμα είναι η GoPro, οι οποίες κάποια από τα θετικά τους είναι ότι είναι πολύ οικονομικές σε σύγκριση με τις υπόλοιπες. Είναι αρκετά εύχρηστες, είναι μικρές σε μέγεθος, μπορούμε να ταξιδέψουμε, να μην έχουμε πρόβλημα με το βάρος στις αποσκευές μας και να μας καταλαμβάνουν χώρο. Ένα από τα προβλήματα που έχουν είναι ότι έχουμε πολύ λίγες επιλογές στο κομμάτι της φωτογραφίας. Στο βίντεο συνήθως είναι αρκετά καλύτερες. Και πολύ μικρή διαχείριση στις παραμέτρους της φωτογράφησης. Δουλεύουν δηλαδή κυρίως με μια αυτοματοποιημένη λογική. Κάποιες από αυτές, που το οποίο είναι επίσης κάποια στα συν, δεν χρειάζονται housing ή και αν χρειάζονται είναι αρκετά οικονομικό. Στην πορεία έχουμε τις compact camera, οι οποίες είναι οι μηχανές οι οποίες δεν αποσπάται ο φακός. Είναι μια μέση κατάσταση μεταξύ των action και των DSLR. Πολύ βέβαια πιο κοντά στην DSLR από άποψη ποιότητας εικόνας. Οι τιμές είναι αρκετά πιο φθηνές από DSLR. Η ποιότητα εικόνας σίγουρα, όπως είπα, πολύ καλύτερη από action και σε κάποιες περιπτώσεις είναι και ίση με την DSLR. Υπάρχει η δυνατότητα πολλών ρυθμίσεων για τη λήψη μιας φωτογραφίας. Το housing είναι πιο ακριβό από μια action κάμερα, αλλά πολύ πολύ φθηνότερο από μια DSLR σίγουρα. Είναι επίσης πολύ εύχριστες λόγω του μεγέθους. Για μένα είναι ιδανικές για κάποιον που ξεκινά την ανακάλυψη της υποβρύχιας φωτογραφίας, γιατί και η επένδυση οικονομική που είναι πολύ βασικό είναι θεωρώ αρκετά ανεκτή, αλλά και η μεταχείρισή της υποβρυχίου είναι αρκετά πιο εύκολη και με λιγότερο στρες. Η ποιότητα της φωτογραφίας είναι μέτρια ως υψηλή. Στην πορεία έχουμε τις DSLR κάμερες με αποσπόμενους φακούς. Στα αρνητικά τους είναι ότι το κόστος τους συνήθως είναι αρκετά υψηλό. Είναι αρκετά δύσχρηστες και εκτός και εντός νερού. Τα housing τους είναι αρκετά ακριβά. Να πω ότι μπορεί για παράδειγμα να έχουμε μια DSLR η οποία να είναι ένα πιο παλιό μοντέλο ή να είναι χρησιμοποιημένη, οπότε να τη βρούμε σε αρκετά καλή τιμή. Παρ' όλα αυτά, επειδή το housing είναι αρκετά ακριβό σε αυτές τις μηχανές, και αν πρόκειται να κάνουμε μια τέτοια επένδυση, συνήθως θα επιλέξουμε να αγοράσουμε και μια καλή μηχανή έτσι ώστε να μας ικανοποιεί και στο μέλλον. Οπότε γι' αυτό το λόγο το κόστος εκτοξεύεται σε σχέση με τις υπόλοιπες επιλογές. Βέβαια, απ' την άλλη, οι επιλογές φωτογράφησης είναι όλες διαθέσιμες. Αλλάζουν οι φακοί. Όπως ξέρουμε, ή τουλάχιστον όσοι ασχολούνται λίγο με τη φωτογραφία γνωρίζουν ότι η φακή είναι το πρώτο κομμάτι εισαγωγής της εικόνας μέσα στη μηχανή μας. Οπότε είναι και πολύ σημαντικό, αν έχουμε ένα ποιοτικό φακό, μας προδίδει πολύ μεγάλη ποιότητα στις εικόνες μας. Και αυτό είναι το κομμάτι των DSLR σχέση με τις υπόλοιπες. Τώρα, το κομμάτι του housing, όπως είπαμε, είναι το περίβλημα ουσιαστικά το οποίο προστατεύει τη μηχανή μας από το νερό. Υπάρχουν αρκετές εταιρείες που κατασκευάζουν housing με μεταλλικά ή πλαστικά ή και τα δύο μέρη, τα οποία είναι κατάλληλα για αντοχή σε διαφορετικά βάθη ανάλογα με την εταιρεία και το μοντέλο. Το πιο σημαντικό κομμάτι σε ένα housing είναι να παραμένουμε εντός των αντοχών που μας προτείνει ο κατασκευαστής και να ελέγχουμε διεξοδικά τα σημεία σφραγίσματος διεξοδικά, πριν καταδυθούμε για ύπαρξη σκόνης, τρίχας, άμμου κτλ. Ακόμα και ένας κόκκος άμμου στην περιοχή του O-ring. Το O-ring τι είναι? Είναι ένα λάστιχο το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στο βασικό μέρος του housing και στο καπάκι το, ας το πούμε, το οποίο αυτό μονώνει το θάλαμο που βρίσκεται η μηχανή μας. Αυτό λοιπόν το κομμάτι λάστιχου, εάν έχει πάνω το ακόμα και ένα κόκκο άμμου, όταν θα καταδυθούμε και η πίεση του νερού θα αρχίσει να ανεβαίνει,
είναι αρκετό έτσι ώστε να δημιουργήσει μια δίωδο στο νερό, να οδηγηθεί μέσα στη μηχανή μας και να μας την καταστρέψει. Στην πορεία, να αναφερθούμε στον φωτισμό που είναι πολύ βασικό. Η φωτογραφία στηρίζεται στην εισαγωγή φωτός στον αισθητήρα της μηχανής και έτσι αποτύπωση της εικόνας. Έτσι όπως είναι φυσικό, ο φωτισμός είναι το σημαντικότερο στοιχείο για μια καλή φωτογραφία. Στο φωτισμό έχουμε δύο κατηγορίες. Έχουμε αυτή του φυσικού φωτός, όπως για παράδειγμα είναι ο ήλιος, και έχουμε και αυτή του τεχνητού φωτός, όπως μπορεί να είναι ένας φακός ή ένα φλας. Εδώ οι επιλογές είναι υπεράριθμες, αναλόγως με το τι έχουμε όρεξη να φωτογραφίσουμε και με τι τρόπο. Σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε πως το φυσικό φως μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλων των ειδών της φωτογραφίας, το φλας για φωτισμό θεμάτων εντός μερικών μέτρων, αφού δεν μπορεί το φως του να ταξιδέψει παραπάνω, και ο φακός για φωτισμό μικρών θεμάτων που χρειάζεται συγκέντρωση φωτός σε ένα σημείο ή για δημιουργία μιας ιστορίας με δίτες. Τι εννοώ με αυτό, ότι για παράδειγμα μπορεί να θέλουμε να δώσουμε μια ιστορία σε μια φωτογραφία, όπως ανέφερε και προηγουμένως, και η δέσμη του φωτός από ένα φακό μπορεί να μας φτιάξει πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Και κάποιες φωτογραφίες πριν έχω τη δυνατότητα να αγοράσω φλας, ήταν αρκετές τις φωτογραφίες μου μέσω φακού και ήμουν αρκετά ικανοποιημένος, απλώς η ευχαριστία είναι πολύ διαφορετική ενός φλας σε σύγκριση με ένα φακό. Γενικά δεν ξέρω αν έχετε απορίες, παράλληλα μπορείτε να με διακόψετε, το chat δεν το βλέπω. Επειδή δεν βλέπω το chat, μπορείτε να... Δεν έχει κάτι στο chat, μην ανησυχείς. Ωραία. Μπορεί να πάρει κάποιος το λόγο και να το συζητήσουμε. Τώρα θα σας πω δύο-τρία πραγματάκια βασικά για τον φωτισμό. Βασικά, για το κομμάτι του φωτός, κυρίως το flash που χρησιμοποιούμε στην υποβρύχια φωτογραφία, να πω ότι το flash τι κάνει... Φωτίζει το αντικείμενό μας έτσι ώστε να μπορεί αυτό το αντικείμενο να αποδώσει στον αισθητήρα μας όσο περισσότερες λεπτομέρειες γίνεται και να έχουμε έτσι μια καλύτερη φωτογραφία. Έτσι, γενικότερα στην κατάδυση δεν χρησιμοποιούμε φακούς οι οποίοι έχουν πολύ μεγάλη, είναι τηλεφακοί δηλαδή, γιατί το νερό το οποίο βρίσκεται μεταξύ της φωτογραφικής μας μηχανής και του θέματος μειώνει κατά πολύ την ποιότητα και την ορατότητα. Οπότε αν έχουμε ένα θέμα το οποίο είναι στα 30 μέτρα, στα 40 μέτρα, ακόμα και σε μια πολύ καθαρή θάλασσα, όπως είναι οι ελληνικές, που η διάβγεια μπορεί να είναι μέχρι και τα 40 μέτρα, συνήθως αυτές οι φωτογραφίες δεν παρουσιάζουν κάποιο ενδιαφέρον. Έτσι, εγώ προσωπικά προτιμώ να φωτογραφίζω με μάκρο φακό είτε με πολύ ευρυγόνιο. Και αυτό για να μπορώ να έχω πολλές πληροφορίες στο κάδρο μου. Τώρα, το κομμάτι του φωτός. Εδώ βλέπετε, έχουμε την κάμερα στο κάτω μέρος της εικόνας, η οποία, ας το πούμε, αναπαραστάται με τετράγωνο σχήμα. Και δεξιά βλέπετε τις πιθανές εκδοχές ανάλογα με το που βρίσκεται το φως μας. Τώρα, ξεκινώντας την πρώτη εκδοχή, εάν έχουμε την κάμερα και βάλουμε το φως στο πλάι στους 45 μοίρες, στις 90 μοίρες, συγγνώμη, βλέπουμε ένα αποτέλεσμα όπως τις πρώτες φωτογραφίες εδώ του κύριου, το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, εγώ προσωπικά το προτείνω για όσους ξεκινάνε τη φωτογραφία με φλας, με τεχνητό φως, να ξεκινήσουν τη φωτογραφία τους με μια πηγή φωτισμού και όχι με δύο. Και αυτό γιατί θα τους δώσει να καταλάβουν λίγο καλύτερα το πώς δουλεύει το φως. Δηλαδή από ποια πλευρά φωτίζουμε ένα αντικείμενο και τι θέλουμε να τονίσουμε. Εάν για παράδειγμα εδώ κύριος ήταν μια σκορπίνα για παράδειγμα, θα προτιμούσαμε να φωτίσουμε και να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στο κεφάλι και λιγότερο στην ουρά που θα ήταν προς τα δεξιά της φωτογραφίας. Έτσι, θα έπρεπε να στρέψουμε το φως μας από την αριστερή πλευρά που βρισκόταν το κεφάλι. Μια άλλη πιθανότητα είναι, εννοείται ότι αναλόγως με το πώς μετακινούμε το φλας ή την πηγή φωτός, σε πάση περιπτώσει, μπορούμε να δώσουμε μεγαλύτερο βάθος στο θέμα μας.
Έτσι, εάν για παράδειγμα το flash είναι ακριβώς στην ίδια ευθεία με τη φωτογραφική μας μηχανή, έχουμε το αποτέλεσμα το ακριβώς από κάτω, το οποίο αυτό το ονομάζει butterfly light, στο οποίο γίνεται το θέμα μας λίγο πιο flat, που λέμε. Δηλαδή δεν υπάρχει τόσο μεγάλο βάθος, και αυτό γιατί υπάρχει έλλειψη των σκιών, οι οποίες βοηθάνε πάρα πολύ στο να δώσουμε βάθος στο θέμα μας. Αυτό θα μπορούσε να γίνει, και το χρησιμοποιώ συχνά, γιατί είναι και πιο εύκολη διαδικασία για μένα, αν θέλω να κάνω μια καταγραφή που δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ το αισθητικό κομμάτι κάποιου γυμνοβράχιου, για παράδειγμα, που έχω αρκετό ενδιαφέρον. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και οι επιλογές που εγώ χρησιμοποιώ και στην υποβρύχια αλλά και στην φωτογραφία πορτρέτου ή ανθρώπων γενικότερα, που μπορούμε να βάλουμε το φως μας. Αυτό συνήθως με το flash είναι λίγο δύσκολο, γιατί τα flash είναι συνδεδεμένα με το housing μας, οπότε δεν μπορούν να πάρουν πολύ μεγάλη απόσταση από το φακό. Παρόλα αυτά γίνεται σε ένα βαθμό. Να δώσουμε για παράδειγμα την σιλουέτα ενός αντικειμένου που φωτογραφίζουμε. Αυτό είναι ενδιαφέρον, δημιουργεί σε κάποια ζώα τα οποία συνήθως έχουν διαφανή σώματα ή έχουν πολύ λεπτές ενός σε πάχος, να το πω έτσι, λεπτομέρειες, όπως είναι τα πτερύγια τους κτλ. Και το αντίθετο, το οποίο χρησιμοποιώ αυτό όχι τόσο για την πανίδα, όσο για φωτογράφηση άλλων διτών, με το να κρύβω το φως πίσω από το θέμα μου και να έχω αυτό το αποτέλεσμα. Θα σας δείξω και μετά κάποιες φωτογραφίες. Τώρα δεν ξέρω αν τα πάω λίγο περίεργα. Ελπίζω να καταλάβατε τι εννοώ. Ναι, να συνεχίσω στην επόμενη διαφάνεια. Τώρα, θα πω 2-3 βασικά πράγματα για τις ρυθμίσεις της μηχανής. Συγγνώμη. Εδώ, για παράδειγμα, πριν ξεκινήσω, είναι μια σμέρνα, είναι φωτογραφημένη στην Ερυθρέα θάλασσα, στην οποία πήγα αρκετά κοντά και έβαλα το flash όσο πιο μακριά γίνεται από τη μηχανή μου, έτσι ώστε να έρθει κόντρα, από πίσω δηλαδή, φωτογραφίζοντας τη σμέρνα, και δημιούργησε αυτό το εφέ, ας το πούμε, που μπορεί να μου δείξει τη διάβγεια και τη διαφάνεια, συγγνώμη, του θέματός μου. Συγγνώμη. Λοιπόν. Η ρυθμίση, λοιπόν, που θα επιλέξουμε για να βγάλουμε μια φωτογραφία είναι αποτέλεσμα του ζητούμενου από μια φωτογραφία, αλλά και της εμπειρίας μας από την τέχνη της φωτογραφίας. Γενικά, είναι καλό κάποιος να παρακολουθήσει κάποια μαθήματα ή σεμινάρια γύρω από το τεχνικό κομμάτι του πώς δημιουργείται μια φωτογραφία, γιατί έτσι θα είναι σε θέση να επιλέξει ακριβώς αυτό που χρειάζεται για τη φωτογραφία που οραματίζεται. Φυσικά, χρειάζεται αρκετή πρακτική εξάσκηση μέχρι να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει όλες τις δυνατότητες της φωτογραφικής του μηχανής, αλλά και να βρει λύσεις σε προβλήματα όπως, για παράδειγμα, φωτισμού. Αυτό εννοείται ότι σε μια φωτογράφηση μέσα στο νερό, λόγω του περιορισμένου οξυγόνου που έχουμε και του χρόνου κατ' επέκταση, είναι ακόμα πιο δύσκολο, εάν δεν έχουμε κάποια τεχνική κατάρτιση από πριν, να βρούμε λύσεις ενώ βρισκόμαστε μέσα στο νερό. Τώρα, οι παράμετροι που επηρεάζουν και δημιουργούν μια φωτογραφία χωρίζονται σε τρεις μεταβλητές καταστάσεις. Η πρώτη είναι το διάφραγμα, το λεγόμενο aperture. Το διάφραγμα είναι ουσιαστικά η είσοδος του φωτός στη φωτογραφική μας μηχανή και το μέγεθος αυτής. Δηλαδή, το διάφραγμα ουσιαστικά βρίσκεται στο φακό και είναι αυτό που βλέπετε στην πάνω πλευρά, που ουσιαστικά είναι σαν μια τρύπα χοντρικά, από την οποία διοχετεύεται το φως προς τη μηχανή μας. Τώρα, εδώ όταν λέμε ότι έχουμε μικρό διάφραγμα, σημαίνει το νούμερο μεγαλώνει, δηλαδή το μικρό διάφραγμα στο F32, για παράδειγμα, σημαίνει ότι το φως που θα περάσει είναι λιγότερο από ό,τι όταν έχουμε με ένα μεγάλο διάφραγμα της τάξης του 1,4, στο οποίο σημαίνει ότι το φως που θα περάσει μέσα στη μηχανή μας είναι μεγαλύτερο λόγω της μεγαλύτερης διόδου. Δηλαδή, σκεφτείτε
σαν ένα σωλήνα που περνάει νερό. Όσο πιο φαρδής είναι ο σωλήνας, τόσο περισσότερο νερό θα περάσει. Αυτό τώρα δημιουργεί ένα συγκεκριμένο φαινόμενο, στο πούμε, το οποίο όσο μεγαλύτερο διάφραγμα έχουμε, τόσο μειώνεται το εστιακό εύρος του θέματος που μπορούμε να φωτογραφίσουμε. Δηλαδή, εάν έχουμε, για παράδειγμα, ένα παράδειγμα του F32, το οποίο είναι μικρό διάφραγμα, βλέπετε ότι στην φωτογραφία που θα τραβήξουμε επιρρέχεται νεταρισμένο, δηλαδή μέσα σε focus, και ο άνθρωπος, αλλά και το background, το οποίο είναι ένα βουνό, για παράδειγμα. Και όσο μεγαλώνει το διάφραγμά μας, τόσο μειώνεται το εύρος που μπορεί να φωτογραφηθεί και να είναι με λεπτομέρειες το θέμα μας. Αυτό τώρα στη φωτογραφία μάκρο μας δημιουργεί ένα πρόβλημα, γιατί οι φακοί μάκρο έχουν την τάση, λόγω της μεγένθησης, να εστιάζουν σε πολύ μικρότερο χώρο από ότι η ευρυγόνη φακή, για παράδειγμα. Το οποίο τι σημαίνει αυτό? Ότι θα πρέπει να έχουμε όσο το δυνατόν μικρότερο διάφραγμα. Γιατί για να συμπεριλάβουμε περισσότερη πληροφορία στη φωτογραφία μας. Το πρόβλημα ποιο είναι αυτό? Ότι όσο μικρότερο διάφραγμα έχουμε, τόσο λιγότερο φως περνάει στη φωτογραφική μας μηχανή, και άρα αυτό μας δημιουργεί πρόβλημα στην φωτογραφία. Θα πούμε και για τα υπόλοιπα στη συνέχεια. Απλώς για αυτό το λόγο, συνήθως στην φωτογραφία μάκρο είναι μονόδρομος η χρήση τεχνητού φωτός. Γιατί συνήθως ο ήλιος δεν είναι αρκετός να μας φωτίσει το θέμα. Στην πορεία έχουμε την ταχύτητα κλίστρου, το shutter speed, δηλαδή διάρκεια που παραμένει ανοιχτή ή συσσαγωγικά κουρτίνα που επιτρέπει το φως να περάσει μέσα στη φωτογραφική μας μηχανή. Τώρα, δηλαδή είναι ουσιαστικά η πόρτα η οποία ανοίγει και κλείνει, και όσο ανοιχτή είναι η πόρτα, τόσο μεγαλύτερη διάρκεια έχει το φως να περάσει και να αποθηκευτεί, ας το πούμε, στον αισθητήρα μας. Εδώ υπάρχει Όσο χαμηλότερη είναι η ταχύτητα η οποία είναι ανοιχτή αυτή η πόρτα, τόσο το φως περνάει μέσα από την μηχανή μας και αποτυπώνεται πάνω στον αισθητήρα. Αλλά αυτό τι σημαίνει? Ότι αν το θέμα μας ή εμείς κινούμαστε, τότε αρχίζει και γίνεται κουνημένη, που λέμε, η φωτογραφία. Και αυτό γιατί περνάνε περισσότερες στιγμές μέσα στον χρόνο, οι οποίες το φως ταξιδεύει από το θέμα προς τη μηχανή. Εάν τώρα χρησιμοποιούμε flash, τα περισσότερα flash, λόγω της ταχύτητας που έχουν, μας περιορίζουν στην ταχύτητα κλίστρου, με ταβάνι συνήθως στα 1 προς 200. Εάν δηλαδή θέλουμε να τραβήξουμε μια φωτογραφία με πιο γρήγορη ταχύτητα κλίστρου, συνήθως θα παρατηρήσουμε ότι η φωτογραφία μας είναι μισή, σαν κομμένη, ας το πούμε, και αυτό γιατί είναι η ταχύτητα μεγαλύτερη από αυτή που χρειάζεται το flash για να φτάσει στο θέμα και να γυρίσει πίσω να καταγραφεί. Και τέλος έχουμε το ISO, το οποίο ουσιαστικά είναι η φωτοευαισθησία του αισθητήρα. Δηλαδή πόσο ευαίσθητος είναι ο αισθητήρας της μηχανής όταν το φως φτάνει πάνω του. Κάτι αντίστοιχο δηλαδή όταν είχαμε τα film, πόσο ευαίσθητο είναι το film όταν το φως το ακουμπάει. Πόσο γρήγορα δηλαδή καίγεται, να το πω έτσι. Τώρα, το ISO, όσο μεγαλύτερο είναι, τόσο πιο ευαίσθητο είναι ο αισθητήρας, άρα περισσότερο φως, περισσότερο φωτεινή γίνεται η φωτογραφία μας. Το πρόβλημα του ISO είναι ότι όσο μεγαλώνει, αρχίζει και πέφτει η ποιότητα της φωτογραφίας. Γι' αυτό το λόγο και οι πιο καινούργιες μηχανές μπορούν να υποστηρίξουν μεγαλύτερα ISO με καλύτερη ποιότητα εικόνας. Τώρα, στη φωτογράφηση και ανάλογα με το είδος του φωτισμού αλλά και τους περιορισμούς του φωτός που έχουμε υποβρυχίως, επιλέγουμε και τις παραπάνω ρυθμίσεις και παίζουμε μεταξύ τους. Προχωρώντας στη φωτογραφία μάκρο, ο βασικός κανόνας για μια καλή μάκρο φωτογραφία για μένα είναι ένας, ο οποίος λέει: πήγαινε όσο πιο κοντά γίνεται στο θέμα και λάδωσε όσο το δυνατόν το νερό ανάμεσα σε εσένα και το θέμα.
Στο μάκρο χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή στο focus, όπως αναφέραμε και νωρίτερα. Όταν φωτογραφίζουμε με μάκρο φακούς, ένα βασικό πρόβλημα είναι η εστίαση, και αυτό γιατί η μεγέθυνση είναι τέτοια που ο φακός δεν μπορεί να εστιάσει παρά μόνο σε μερικά χιλιοστά. Εάν βάλουμε στη συνθήκη και τον εαυτό μας νεωρείται στο νερό, τότε καταλαβαίνουμε πως χρειάζεται μεγάλη προσοχή και υπομονή για μια καθαρή φωτογραφία. Η εστίαση θα πρέπει να γίνεται ιδανικά στα μάτια του θέματός μας, γιατί εκείνο είναι και το σημείο το οποίο προσέχουμε πρώτο και δίνει μεγαλύτερη έμφαση σαν άνθρωποι όταν βλέπουμε μια φωτογραφία ενός ζωντανού οργανισμού. Μια άλλη, κάτι που χρησιμοποιώ αρκετά, είναι το να δίνω αντίθεση του θέματος με τον background. Επειδή τα περισσότερα θέματα τα οποία φωτογραφίζουμε σε μάκρο κατάσταση είναι μικροσκοπικά και βρίσκονται στο βυθό ή πάνω σε βράχους, υπάρχει τάση η φωτογραφία να βγαίνει πολύ flat, δηλαδή να μην ξεχωρίζει το θέμα από το background και έτσι να μην έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σαν φωτογραφία. Αυτό μπορεί να διορθωθεί με το να αλλάξουμε την κλίση με την οποία φωτογραφίζουμε, το οποίο σημαίνει να πάμε συνήθως λίγο πιο χαμηλά ή στο ίδιο επίπεδο με το θέμα μας, έτσι ώστε να το ξεχωρίσουμε από το background, είτε να το φωτίσουμε με τέτοιο τρόπο που θα είναι στο προσκήνιο και το background θα βρίσκεται σε κάποιο σκοτάδι, για παράδειγμα. Ανέφερε και πριν ότι θα πρέπει στην φωτογραφία μάκρο να δουλεύουμε με κλειστό διάφραγμα, και αν χρησιμοποιούμε flash, η ταχύτητα κλείστρου να βρίσκεται ιδανικά μεταξύ 100 και 200, και 200 κλίμακες μεταξύ 100 και 200, και το ISO μπορούμε να το αλλάζουμε ανάλογα με το φωτισμό που έχουμε διαθέσιμο, αλλά και εννοείται ανάλογα με την μηχανή που χρησιμοποιούμε. Εδώ βλέπουμε, εδώ βλέπουμε μια λεπτομέρεια. Είναι οι αντένες από ένα γυμνοβράχιο, το οποίο να πω ότι δεν θα μου διαφεύγει ποιο είδος είναι. Και περνάμε στην φωτογράφηση, στην wide φωτογραφία. Σε αυτό το κομμάτι, εγώ προσωπικά εκμεταλλεύομαι πάρα πολύ το φυσικό φωτισμό. Και ένας βασικός λόγος είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις σε αυτή τη φωτογραφία δεν έχουμε τη δυνατότητα να πλησιάσουμε πάρα πολύ το θέμα μας. Αυτό τι σημαίνει ότι αν χρησιμοποιούμε τεχνητό φωτισμό, δεν είναι αρκετός να φτάσει, αν είναι φλάζ για παράδειγμα, να φτάσει το θέμα μας. Ειδικά όταν αναφερόμαστε για παράδειγμα σε δελφίνια, σε κάποια είδη καρχαρία που δεν πλησιάζουν καθόλου, σε πελαγίσια ψάρια, όλα αυτά είναι ζώα συνήθως τα οποία επειδή δεν μπορούν να πλησιάσουν, το φλάζ μας είναι λίγο άχρηστο. Εδώ ισχύει επίσης ο κανόνας ότι αν μπορούμε να πλησιάσουμε κοντά είναι πολύ καλύτερα, γιατί μπορούμε να αποτυπώσουμε τις λεπτομέρειες και τα χρώματα του θέματός μας. Τώρα, εάν χρησιμοποιείτε flash, τώρα για παράδειγμα αυτή η φωτογραφία εδώ, έχω χρησιμοποιήσει flash, αλλά προηγουμένως έχω, ας το πούμε, ρυθμίσει έτσι την φωτογραφική μηχανή, έτσι ώστε το background μου να ξέρω από πριν ότι θα υπάρχει κάποια πληροφορία, να μην είναι δηλαδή τελείως σκοτεινό ή να μην είναι υπερφωτισμένο, να μην είναι καμένο δηλαδή που λέμε. Έτσι μπορούμε να σετάρουμε τις ρυθμίσεις μας πρώτο βάσει του φωτισμού στο background και μετά να ρυθμίσουμε τη δύναμη των flash που θα χρησιμοποιήσουμε, δοκιμάζοντας πάνω στο χέρι μας, στο πέδιλό μας, για παράδειγμα, είτε σε έναν άλλο δίτη. Ανάλογα τώρα και με την απόσταση που θέλουμε να φωτογραφίσουμε το θέαμα μας. Αυτό γίνεται για ποιο λόγο, γιατί πρέπει να είμαστε σε μια εγρήγορση, γιατί τα ζωντανά θέματα στην ευρυγόνια φωτογραφία είναι συνήθως γρήγορα και δεν θα μας περιμένουν. Έτσι, εγώ συνήθως όταν πρόκειται να φωτογραφίσω κάποιο θέμα τέτοιου τύπου, ήδη έχω τις ρυθμίσεις μου έτοιμες και δεν περιμένω να τις ρυθμίσω την ώρα που θα εμφανιστεί το θέμα μου, γιατί θα χάσω τη στιγμή. Τώρα θα σας δείξω κάποιες φωτογραφίες, οι οποίες κάποιες είναι μάκρο, κάποιες είναι γενικής λήψης, και μετά θα δεχτώ κάποιες ερωτήσεις όποιες θέλετε, ό,τι θέλετε να, και μπορώ να βοηθήσω. Εδώ είναι μια φωτογραφία ενός χταποδιού, έχει τραβηχθεί στην Ελλάδα, στη Χαλκιδική. Αυτή η φωτογραφία είναι με μάκρο φακό 105 της Nikon.
Και τα flash μου, το ένα flash βρισκόταν πάνω από το χταπόδι και το δεύτερο βρισκόταν μπροστά, σε διαφορετική ένταση. Εδώ, αυτή η φωτογραφία έχει τραβηχτεί παλιότερα με μια compact μηχανή, την Lumix της Panasonic. Τότε ακόμα δεν είχα flash και χρησιμοποιούσα φακό, ένα απλό φακό δηλαδή. Βλέπουμε τώρα εδώ ότι με το φακό μπορούμε να βγάλουμε πολλές φωτογραφίες, οι οποίες μας μπορούν να δημιουργήσουν μια ατμόσφαιρα δηλαδή. Απλώς φυσικά είναι πολύ πιο δύσκολο και χρειάζεται πολύ περισσότερες λήψεις μάλλον, έτσι ώστε να πετύχουμε ακριβώς και την εστίαση, αλλά και το timing του θέματος που θέλουμε να φωτογραφίσουμε. Επίσης, αυτή η φωτογραφία είναι τραβηγμένη στην Αμουλιανή, σε μια βραδινή κατάδυση. Εδώ βλέπουμε τη φωτογραφία που είδαμε πριν με τη λεπτομέρεια το γυμνοβράχιο. Αυτή η φωτογραφία είναι, αυτό ονομάζεται SALPS. Αυτή είναι πάλι με έναν μάκρο φακό. Το ψαράκι που βλέπετε ανάμεσα είναι ίσως 2 χιλιοστών, ίσως και μικρότερο. Και επίσης εδώ έχει γίνει η χρήση flash. Τα flash επίσης προσπάθησα, όπως και με την Σμέρνα προηγουμένως, να τα τοποθετήσω όσο πιο μακριά και πίσω γίνεται από το θέμα, έτσι ώστε να εκμεταλλευτώ την διαφάνειά του. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα. Εδώ τώρα αυτή η φωτογραφία είναι τραβηγμένη σε ένα ναυάγιο με 3 μπάτφις, με ένα βρυγόνιο φακό. Τα φλάς είναι αρκετά ανοιγμένα αριστερά και δεξιά στο πλάι, έτσι ώστε να μπορέσω να φωτογραφίσω και να διοχετευτεί το φως μου και μέσα στο ναυάγιο, όσο πιο ομοιόμορφα γίνεται τουλάχιστον. Τώρα εδώ η δυσκολία ήταν ότι τα μπάτφις, επειδή γυαλίζουν, εάν ήταν πολύ δυνατό το φως έβγαιναν πολύ καμένα, πολύ δηλαδή λευκά, και ήταν και στην αντίθετη περίπτωση ήταν υποφωτισμένο το εσωτερικό του ναυάγιου. Και επίσης ένα ακόμα πρόβλημα ήταν η ισορροπία με το φωτισμό του background, δηλαδή το μπλε που βλέπετε απ' έξω και τις λεπτομέρειες εκτός του ναυαγίου. Αυτό είναι αρκετές λήψεις μέχρι να βρω τις σωστές ρυθμίσεις και να μπορώ να αποτυπώσω αυτή τη φωτογραφία. Εδώ βλέπουμε ένα blue spotted ray. Αυτή είναι επίσης στην Ερυθρά θάλασσα. Εδώ είναι 2 δελφίνια. Για παράδειγμα, εδώ η φωτογραφία δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το flash, γιατί ήταν αρκετά μακριά από εμένα. Και έτσι χρησιμοποίησα τον φυσικό φωτισμό που μου παρήχε ο ήλιος, με αυτό το αποτέλεσμα. Εδώ είναι μια μάκρο φωτογραφία από ένα γυμνοβράχιο. Εδώ τα φλάσ μου είναι πάρα πολύ κοντά στο φακό, έτσι ώστε να μπορώ να βάλω όσο περισσότερο φως γίνεται πάνω στο θέμα μου, για να μπορώ, όπως είπα και πριν, να έχω αρκετά κλειστό το διάφραγμά μου. Και έδωσα λίγο παραπάνω ένταση στο δεξί φλάς, έτσι ώστε να δώσω μεγαλύτερη έμφαση στο κεφάλι, στο κομμάτι των αντένων του γυμνοβράχιου. Εδώ πάλι είναι μια φωτογραφία με μια κόκκινη ανεμόνη και ένα clownfish. Επίσης αρκετές λήψεις έγιναν μέχρι να πετύχω αυτή τη φωτογραφία, γιατί ήταν αρκετά δύσκολο στην προκειμένη να μπορέσω να δώσω αυτή την υφή στην ανεμόνη, αλλά να υπάρχει και στο background η πληροφορία του δίτη. Έτσι υπάρχει το βασικό θέμα, το οποίο υπερτονίζω, το οποίο είναι το clownfish μαζί με την ανεμόνη, αλλά ήθελα να υπάρχει και το κομμάτι της εξερεύνησης με την παρουσία του ανθρώπου στο background. Εδώ κάτι αντίστοιχο. Επίσης αυτή η φωτογραφία δεν θυμάμαι που είναι, να πω την αλήθεια.
Αυτή εδώ, για παράδειγμα, φωτογραφία ήταν σε μια κατάδυση οποία δεν είχαμε δει από νωρίς που βρισκόταν η χελώνα. Και όταν την αντιλήφθηκα, δεν πρόλαβα να φτιάξω τα φλάσμα όπως έπρεπε και βλέπουμε ότι ναι, μεν το background, υπάρχει πληροφορία στο background, όπως βλέπετε εδώ. Παρόλα αυτά, έχει υπερφωτιστεί περισσότερο το πίσω μέρος της χελώνας, ενώ θα ήταν ιδανικότερο να φωτιστεί το πρόσωπό της και η εκφραστικότητα που έχει ενώ με κοιτάει εκείνη τη στιγμή. Αυτή ήταν η παρουσίαση. Ελπίζω να μην σας κούρασα και να είχε κάποιο ενδιαφέρον και να πήρατε κάποιες βασικές πληροφορίες. Τώρα, όπως είπα, δεν είμαι επαγγελματίας και αυτή είναι η δική μου προσέγγιση στο κομμάτι της υποβρύχιας φωτογραφίας. Δεν ξέρω αν έχετε κάποιες απορίες ή κάποιες ερωτήσεις που θα μπορούσα να βοηθήσω. Υπάρχει μια ερώτηση στο chat που λέει, υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε την ποιότητα λήψης από action κάμερα στα βάθη της αυτόνομης κατάδυσης αναψυχής, παραδείγματος χάρη εξωτερικός φακός? Μισό λεπτάκι, να ανοίξω λίγο. Τώρα βλέπετε το share screen, δεν βλέπω τι... Ναι, βλέπουμε το νησάκι, τι είναι αυτό. Το νησάκι, βλέπετε, μισό λεπτάκι να δω πώς γίνεται... Stop share. Πολύ ωραία. Τώρα βλέπετε εμένα. Ναι. Ωραία. Ναι, το ένα βασικό πρόβλημα που έχουν οι action cameras είναι ότι φωτογραφίζουν σε μια αυτόματη κατάσταση, οπότε ανάλογα με το διαθέσιμο φως επιλέγουν και τις ρυθμίσεις. Ένα συνήθες πρόβλημα είναι ότι αυξάνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό το ISO από μόνες τους και έτσι δημιουργείται πρόβλημα χαμηλής ποιότητας. Έτσι ναι, με ένα φακό, γιατί το flash συνήθως δεν είναι συμβατό με τις action cameras, μπορείτε να ανεβάσετε την ποιότητα της φωτογραφίας σας σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν ξέρω αν απάντησα. Πάντως, ακόμα και με GoPro που έχω δοκιμάσει στο παρελθόν, ο φακός με βοήθησε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν απάντησα στην ερώτηση. Α, βλέπω και τις υπόλοιπες ερωτήσεις. Α, οκ, αυτό ήθελα να σου πω, έχει και άλλη ερώτηση. Ωραία. Ο Κιβιάδης βλέπω. Ωραία. Σε δύο περιπτώσεις θέλουμε. Λοιπόν, τώρα, προσωπικά το ISO είναι για μένα η τελευταία λύση εάν δεν μπορώ να φωτίσω αλλιώς το θέμα μου. Εάν δηλαδή μέσω του shutter, μέσω του διαφράγματος, του κλίστρου και με τη βοήθεια φακού ή flash δεν είναι αρκετή ακόμα το φως το οποίο περνάει για να αποτυπωθεί η φωτογραφία, τότε θα επιλέξω να αυξήσω το ISO. Αυτό κάποιες περιπτώσεις που μπορεί να συμβεί είναι σε μέρη τα οποία είναι υπερβολικά υποφωτισμένα, όπως σε ένα ναυάγιο είτε σε μια υποβρύχια σπηλιά. Εκεί δηλαδή είναι η περιπτώση στις οποίες εγώ θα ανεβάσω το ISO τόσο όσο χρειάζεται για να μπορεί να αποτυπωθεί μια φωτογραφία, αλλιώς θα είναι σκοτεινή. Προσωπικά όμως, το ISO είναι το τελευταίο το οποίο πειράζω και αυτό γιατί μου χαλάει την ποιότητα της εικόνας. Δεν ξέρω αν σας κάλυψα. Ελπίζω να σας κάλυψα. Ναι, τώρα όπως είπα και πριν, το shutter speed δεν είναι στάνταρ, γιατί εξαρτάται το τι θέλουμε να κάνουμε. Μπορούμε για παράδειγμα να θέλουμε να βγάλουμε ένα θέμα το οποίο να είναι... αυτό συνήθως το χρησιμοποιούμε σε θέματα όπως καρχαρίες οι οποίοι μπορούν να πλησιάζουν πολύ κοντά και είναι περίεργοι για τον άνθρωπο και να θέλουμε να δώσουμε την αίσθηση της κίνησης.
Έτσι, εκεί μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα νευρηγόνιο φακό, για παράδειγμα, να χρησιμοποιήσουμε τα φλας, έτσι ώστε να δώσουμε φως στο πρόσωπο του και στο προστινό μέρος του καρχαρία, και με ένα αργό shutter speed να δώσουμε στο background την αίσθηση ότι κινείται. Και για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό? Γιατί αποτυπώνεται περισσότερο χρονικό διάστημα η κίνηση του καρχαρία, και έτσι βγαίνει σαν κουνημένη, ας το πούμε, χωρίς να φαίνεται άσχημα, δίνοντας έτσι μια δράση στην φωτογραφία μας. Οπότε το shutter speed δεν είναι σταθερό, εξαρτάται το τι θέλουμε να κάνουμε. Πάντως, γενικά θέλουμε το δυνατόν μικρότερο ISO. Αυτό είναι σίγουρο. Και όπως ανέφερα και πριν, το κομμάτι του κλίστρου, του διαφράγματος, συγγνώμη, έχει να κάνει και με την εισδροή φωτός, αλλά έχει να κάνει πάρα πολύ και με το βάθος εστίασης, το οποίο αφορά το θέμα μας. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Ωραία. Αν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Χρήστο για την πρόσκληση για να παρουσιάσω τη δουλειά μου στο κομμάτι της φωτογραφίας στη θάλασσα. Όπως ξαναείπα και στην αρχή, είχα κάποιους ενδιασμούς λόγω έλλειψης αυθεντίας στο θέμα. Μπορείτε να βρείτε τη φωτογραφική δουλειά μου στο Instagram με το όνομα Σωτήρης κάτω Παύλα Κουντουράς. Ελπίζω να σας φάνηκε ενδιαφέρουσα η παρουσίαση, και πάλι ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την προσοχή όλων. Άρα, ευχαριστούμε, Σωτήρη. Μπορείς να πατήσεις να σταματήσει η ηχογράφηση.